Επειδή στην προηγούμενη απεργία δεν έκλεισαν όλοι τις καφετέριές τους, όσοι συμμετείχαν και έβαλαν λουκέτο, είπαν σήμερα να αντιδράσουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Κάποια καταστήματα συμμετέχουν σήμερα σε αυτή την προσπάθεια να δώσουμε δωρεάν καφέ σε πελάτες μας και σε απεργούς που θέλουν τον πρωινό τους καφέ. Κατά τη γνώμη μου καλά το κάνουν, έτσι σε μια αντιπαράθεση με την πολιτεία που μας τα παίρνει όλα. Οπότε ένα καφεδάκι να... καλά είναι, πριν πάμε στη συγκέντρωση και στην πορεία. Είναι πολύ καλή κίνηση, θα προτιμούσα να ήταν όλα τα μαγαζιά κλειστά, όλα μα όλα, και των τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, να συμμετέχουν όλοι σε αυτήν την απεργία που είναι πανελλαδική. Από το πρωί λοιπόν, όποιος ήθελε καφέ πήγαινε δωρεάν σε μια καφετέρια που συμμετέχει στην απεργία και απολάμβανε τον καφέ του. Βέβαια υπήρχαν και κάποιες καφετέριες οι οποίες μοίραζαν δωρεάν μόνο τον γαλλικό καφέ. Εγώ στο δικό μου επιχειρηματικό κομμάτι είπα τον γαλλικό, όπως έτσι και την προηγούμενη φορά που συμμετείχα στην απεργία κλειστός. Αυτή τη φορά, αφού ο σύλλογος αποφάσισε να μας ανοιχτεί, αλλά να εξυπηρετούμε τον κόσμο με κάποιο δωρεάν καφέ, φρόντισα όπως ο γαλλικός την προηγούμενη φορά, έτσι και ο γαλλικός τώρα να μπουν από τα καταστήματά μου δωρεάν. Πρέπει να είναι κλειστά 10 μέρες σερί. Τώρα αυτές οι δράσεις δεν τις καταλαβαίνω. Υπήρχαν βέβαια και αρκετές καφετέριες που δεν συμμετείχαν στην απεργία. Και έτσι, όποιος πελάτης πήγαινε να πιει τον καφέ του, έβαζε το χέρι στην τσέπη και τον πλήρωνε. Δυστυχώς διαφωνήσαμε και δεν συμμετείχαν όλα τα καταστήματα, δεν ήθελαν τη συμμετοχή στην απεργία αυτή. Ήταν προτιμότερο να είναι κλειστά. Δυστυχώς στο σύλλογό μας δεν συμφωνούμε απολύτως όπως συμφωνούν τα εμπορικά καταστήματα. Είχαμε πάντα πρόβλημα με απεργοσπάστες. Το γεγονός ότι αποφάσισε ο Σύλλογος Εστίασης να μοιράσει, να ανακοινώσει το μοιράζει τον καφέ, αυτό δεν μπορεί να το κάνει καθένας. Δεν μπορεί το κάθε μαγαζί να δώσει 2.000 καφέδες. Αν είναι δυνατόν, δεν είναι επιχειρηματικά δυνατόν μάλλον. Πρέπει να βγούμε όλοι στους δρόμους για να διώξουμε αυτή τη λέρα. Αυτό τη φοβέρα που έχουμε για την Ελλάδα μας. Αρκετοί ιδιοκτήτες καφέ της Πάτρας πρωτοτύπησαν για μια ακόμη φορά και έστειλαν με αυτόν τον τρόπο το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση.